Κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστιανά Χορλιαφάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Επίσκεψη στην Κρήτη έκανε ο Εγκέλαδος σήμερα νωρίς το μεσημέρι στις 12, όταν σημειώθηκε σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή 53 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, ωστόσο ιδιαίτερα αισθητός έγινε στην περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα στις Μοίρες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα και η ένταση του σεισμού ήταν 3,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας γυναίκας από το καλό χωριό Λασιθίου, την οποία οι αρχές αναζητούσαν από το βράδυ της Δευτέρας. Η γυναίκα βρέθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής, της ΕΜΑ και της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 67χρονη γυναίκα, παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, βρέθηκε καλά στην υγεία της, με άντρες του ΤΑΕ να τη μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η γυναίκα πήγε με το αυτοκίνητό της σε αγροτική περιοχή για να μαζέψει χόρτα, ωστόσο κάποια στιγμή το αυτοκίνητο έμεινε λόγω μηχανικής βλάβης, ενώ την ίδια ώρα τελείωσε και η μπαταρία του κινητού της με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε επικοινωνία. Η 67χρονη πέρασε τη νύχτα μέσα στο αυτοκίνητό της μέχρι να την εντοπίσουν οι διασώστες σήμερα το πρωί. Πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ηλικία 74 ετών ο μουσικοσκηνοθέτης Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με λίμωξη του αναπνευστικού στο νοσοκομείο Υγεία. Η οικογένεια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατό του, ενώ αναφέρει ένα τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει μια αγαπημένη οικογένεια του γνωστού τραγουδοποιού. Γεννήθηκε στην Κυψέλη στις 15 Ιουλίου του 1943 και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, χωρίς ποτέ να ασκήσει αυτό το επάγγελμα. Ήταν παντρεμένος με την Άννα Βαγενά, ενώ το 1999 δημιούργησαν μαζί τη δική τους μουσική σκηνή, το Μεταξουργείο, στο οποίο εμφανιζόταν μέχρι πρότινος. Η καλλιτεχνική καριέρα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 με πολλούς προσωπικούς δίσκους, συμμετοχές και συνεργασίες σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις. Ξεκινά αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στο εφετείο Ανατολικής Κρήτης η δίκη για το άγριο φωνικό που έγινε στις 23 Μαρτίου του 2014 στο αντισκάριστη της Μεσαράς με θύμα τον 59χρονο ναυτικό Κώστα Προβιδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χτυπημένος μέχρι θανάτου με μαγκούρες από τρεις άνδρες. Το απόγευμα της 23ης Μαρτίου, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος από τις Γκαγκάλες με συνοδηγό το γιο του, συναντήθηκε σε δρόμο του Αντισκαρίου με αγροτικό αυτοκίνητο που επέβαιναν τρεις άνδρες. Λόγω της στενότητας του δρόμου, ήταν αδύνατη η ταυτόχρονη διέλευση και των δύο οχημάτων, με τον Προβιδάκη να ζητά από τον άνδρα να μετακινήσει το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο άνδρας βγήκε από το αμάξι του και χρησιμοποιώντας μαγκούρα άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου του 59χρονου, ενώ στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν βάναυσα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Στο ειδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν δύο αδέρφια 34 και 25 ετών από το Αντισκάρι και ένας 27χρονος φίλος τους από τη Γέργερη. Οι τρεις πρωτοδίκως είχαν κριθεί ένοχοι και τους επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Κάλεσμα στους συντοπίτες και σε όλους τους δημότες της Γόρτινας απευθύνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αγίων 10 Γιάννης Καπαρουδάκης με αφορμή το αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο στους Αγίους 10 στις 7. Το κάλεσμα αφορά τη συζήτηση δύο πολύ σημαντικών θεμάτων για την έδρα του Δήμου, τους Αγίους 10, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή που δεν είναι άλλα από τη μεταστέγαση των ΤΑΕ και από το κλείσιμο των πρακτορείων των ΕΛΤΑ σε Αγίους 10 και Ασήμι. Για την ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι και τα δύο αυτά θέματα έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερα δημοτικά συμβούλια υπό μορφή ενημέρωσης και παρέμβασης από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης του Δήμου, Ξυλούρη Σταύρο και Νταρυβιανάκη Μιχάλη, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί αποφάσεις από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να προχωρήσουν οι ανάλογες ενέργειες για τις περαιτέρω υπηρεσίες. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.